Σήμερα θα φτιάξουμε έναν άξονα, αυτός που είναι ήδη πάνω στο τσόκ, ώστε να βιδώνει σε ένα μοτέρ 12 βολτ, αυτό εδώ. Για να το χρησιμοποιήσουμε στην πορεία αυτό το 12 βολτ κινητήρα. Το βλέπετε. You see that. This motor, I'm not sure working, just a moment, I have a battery, για να δούμε, this, turning right now. It's very strong. Very, very strong. I cannot stop. What is this? Volkswagen? I don't know. Corporation? ITT? German? Maybe. Look. Made in Canada. I don't believe it. Canada. This motor have the needed this piece of metal. Αυτό το αξονάκι πρέπει να βιδώσει εδώ πάνω. Θα κάνω τώρα σπείρωμα σε λίγο για να το χρησιμοποιήσω μελλοντικά εδώ σαν μια άλλη κίνηση από δίπλα, όπως έχω κάνει ήδη και σε αυτό. Δεν φαίνεται καλά μέσα, ίσα μυδρά φαίνεται, κάτι παρόμοιο. Μοιάζουν λίγο οι κινητήρες. Okay. Τα εργαλεία είναι έτοιμα. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το σπείρωμα. Ξεκινάμε με το νούμερο 1. Άρεξουμε και λίγο λάδι. Thank you.
αργά και σταθερά. Αυτά τα πράγματα δεν βιαζόμαστε. Μια βιασύνη μπορεί να αποκαλέσει ζημιά να σπάσει κάποιο εργαλείο μέσα στον άξονα. Πάμε για το νούμερο 2. Βόλκεν είναι ο ειδωλόγος, το κοπτικό. Βόλκεν, Τζέρμανι.
Και το νούμερο 3. Τελειώσαμε. Τώρα βάλουμε τα κοπτικά μέσα στη θήκη. Τα Vulcan. Θα τα καθαρίσω λίγο από τα γρέζια. Ωραία. Όπως θα δείτε τώρα, ο κινητήρας μετά το σπύρωμα που είναι 8 mm, ήδη αυτό που έκανα διαβερές πέρα-πέρα. Από εκεί και πέρα φαρδένει ο άξονας και είναι διάμετρος 12 mm. Αλλά στην αρχή είναι λίγο κονικό. Γι' αυτό θα βάλω πρώτα το 11 τρυπάνι και θα προχωρήσω μέσα. Το χιλιοστά 8 mm είναι αυτό το πράγμα εδώ, αυτό το τμήμα. Πρέπει να μπω 8 mm, 8 mm inside here. Θα πάρω πρώτα 10, 11, 12, 13, 14. Θα πάμε σιγά σιγά.